Κύριε Υπουργέ, κλείνετε με το χείρι στον τρόπο της διαδικασίας. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Φοβόμαστε ότι θα σας γίνει συνήθεια και για μια τραγική ηρωνία της μοίρας είναι εδώ και ο προηγούμενος βουλευτής που με τον ίδιο τρόπο έπαιξε το ρόλο λαγού για να περάσει τα μουλοχτά μια τροπολογία που μάλλον και από την... από τον τύπο της φέρνει περισσότερο σε υπουργική τροπολογία και θεωρούμε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Θέλουμε να μας πείτε με ποιον διαβουλευτήκατε, ποιον συμβουλευτήκατε, γιατί αναφερθήκατε πριν ότι θέλετε να διαβουλευτείτε με τους φορείς για να αποδεχτείτε άλλες τροπολογίες. Με ποιον διαβουλευτήκατε για να περάσετε νύχτα στο παραπέντε μετά από 5 μέρες που είμαστε, από μια εβδομάδα που είμαστε σε διαδικασίες συζήτηση ενός νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σοβαρές τομές στις πειθαρχικές διαδικασίες των δικηγορικών συλλόγων. Δηλαδή, οι δικηγόροι θα ξυπνήσουν αύριο το πρωί και θα δουν αυτές τις αλλαγές από τις εφημερίδες. Θέλουμε να μας πείτε αν είναι δική σας πρωτοβουλία ή αν υπάρχει ενημέρωση των δικηγορικών συλλόγων. Είναι πραγματικά απαράδεκτη το να πούμε ότι πρόκειται για ευτελισμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον επίοικες, το με αυτόν τον τρόπο να προσπαθείτε να περάσετε τέτοιου είδους διατάξεις. Σε συνέχεια, αν θέλετε, του σημερινού νομοσχεδίου, έρχεστε να διευκολύνετε και να βγάλετε λάδι τους δικηγόρους των εισπρακτικών εταιριών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα και βαλέτε ως καθήκον των δικηγόρων και αρμοδιότητα των δικηγόρων να παίρνουν οι ίδιοι να μιλάνε με τους οφειλέτες των εντολέων τους, με τους οφειλέτες των τραπεζών, να τους βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό για να ξεπληρώνουν μια ώρα αρχίτερα τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, προσπαθείτε ουσιαστικά να βοηθήσετε την υλοποίηση αυτών των νομοσχεδίων, των άθλιων επιλογών που κάνετε στη δικαιοσύνη. Επίσης, επιθυμείτε να άρετε την ασυλία, ουσιαστικά νομοθετείτε την πειθαρχική ασυλία των δικηγορικών αυτών εταιριών, γιατί στο όνομα του προσωποπαγούς χαρακτήρα της πειθαρχικής ευθύνης βγάζετε λάδι τις άθλιες πρακτικές που ακολουθούν οι πρακτικές εταιρείες, μετακυλίοντας ουσιαστικά την ευθύνη στους δικηγόρους υπαλλήλους τους, στους οποίους δίνετε τη δυνατότητα να θεωρείτε εκείνους πειθαρχικά υπεύθυνους για αυτά που τους επιβάλλει να κάνουν η εργοδοσία. Ακόμα υποβαθμίζεται σοβαρά την πειθαρχική διαδικασία στους δικηγορικούς συλλόγους, δίνοντας υπερεξουσία στον εκάστοτε πρόεδρο του συλλόγου να κρίνει εκείνος προσωπικά τη βαρύτητα ενός πειθαρχικού αδικήματος, ενώ τροποποιείτε μια σειρά άλλες διατάξεις με σκοπό να πέφτουν στα μαλακά οι δικηγόροι, και θέλουμε να μας απαντήσει και ο κύριος Σπανάκης που είναι στην αίθουσα ποιον προτίθεται να καλύψει. Γιατί επιλέγεται να μειωθεί η ποινή, η προσωρινή πάυση ως ποινή από 2 σε 1 έτη, γιατί καταργεί την επιβαρυντική περίπτωση της υποτροπής, γιατί καταργεί την υποχρέωση δημοσιοποίησης της οριστικής πάυσης του δικηγόρου, δηλαδή ένας δικηγόρος μπορεί ως πειθαρχική ποινή να παυθεί από τα αξιώματά του, αλλά να μην δημοσιοποιηθεί αυτό στον κόσμο, ώστε να μπορεί να ασκεί και παρανόμως δικηγορία. Σας καλούμε έστω και τώρα να μην πάρετε και δεύτερη φορά το βάρος τέτοιων επιλογών, να νομοθετείτε στα μουλοχτά και εν αγνία του δικηγορικού σώματος τέτοιες διατάξεις που τους αφορούν. Σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, από μια κουβέντα, δεν είναι το πρόβλημα ότι έρχεται στο και 5 της σημερινής διαδικασίας, αλλά κυρίως ότι έρχεται στο και 10 της πανδημίας, όταν ήδη νομοθετείτε το δεύτερο lockdown, και ουσιαστικά παραδέχεται τις εγκληματικές ευθύνες και τις ολιγορίες της κυβέρνησης. Ακόμα και τα βήματα που σήμερα καλείται να κάνει είναι ανεπαρκή. Σας καλούσαμε από την πρώτη στιγμή να προσλάβετε επαρκή αριθμό γιατρών, νοσηλευτών, να στελεχώσετε με πληρότητα τη ΜΕΘ, και τώρα, ενώ κάνετε κάποια βήματα που θα μπορούσα να τα δούμε ως θετικά, είναι μια σειρά άλλα μέτρα που τα θεωρούμε απαράδεκτα. Όπως για παράδειγμα το ότι στο όνομα της ανεπάρκειας του συστήματος να υποχρεώνεται τη μετακίνηση γιατρών σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας για από 3 έως 9 μέρες, και με την απειλή του πειθαρχικού ελέγχου σε περίπτωση που αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο την μετακίνησή του σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή, επειδή δεν προσλαμβάνετε γιατρούς και νοσηλευτές, να τους βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό για να δεχτούν τέτοιου είδους μετακινήσεις. Και βέβαια, ακόμα και το μέτρο της επίταξης που σας καλούσαμε από την αρχή της πανδημίας,
αντιμέσω να πάρετε, δεν το υλοποιείτε, αλλά υλοποιείτε την επιπληρωμή επίδεξη, δηλαδή την αποζημίωση για ακόμη μια φορά των ιδιωτικών κλινικών. Έχετε μετατρέψει την πανδημία σε πρώτη τάξη ευκαιρία για να τσακίζετε τα εργασιακά δικαιώματα. Τέτοια είναι και η αθλειότητα της τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας σε βάρος των ναυτεργατών, που ενώ πρώτα κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στα ποντοπόρα πλοία, τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, τώρα έρχεται για δεύτερη φορά να δώσετε δώρο στους εφοπλιστές, αναστέλλοντας την υποχρέωσή τους για τις απαραίτητες οργανικές συνθέσεις σε Έλληνες ναυτικούς και βέβαια και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οργανικών συνθέσεων. Σε αυτή την ίδια τροπολογία υπάρχει και η απαράδεκτη εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στους αιρετούς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Δημοσίου, κατά τα πρότυπα της κυρίας Κεραμέως, η οποία οργανώνει το Σάββατο εκλογές μόνη της. Να οργανώσετε, να βάλετε και τους υπουργούς σας υποψηφίους στις ηλεκτρονικές εκλογές, για να είστε απόλυτα καλυμμένοι για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, για ακόμα μια φορά πίσω από τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης έρχεται να είναι γαλαντόμα, ιδιαίτερος γαλαντόμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ξενοδοχειακούς ομίλους, αλλά ιδιαίτερα φιδωλή στα μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Και το λέμε αυτό γιατί από τα μέτρα που ανακοινώνεται ακόμα και τώρα, αφού έχουν σηκώσει όλο αυτό το βάρος και την ανασφάλεια οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα, εξαιρείται από την παράταση του ενός μόνο μήνα που δίνεται ως ενίσχυση στους εποχιακά εργαζόμενους, εξαιρείται τους χιλιάδους εργαζόμενους του επισιτισμού, τους ξεναγούς, τους εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία, τα οποία τουριστικά γραφεία αποκλείεται και από την οποιοδήποτε άλλη ενίσχυση. Ακόμα, με την εισαγωγή της αυτοδίκαιας λύσεις των συμβάσεων εργασίας των εποχιακά εργαζομένων, γεννάται η απορία αν θα έχουν αυτοί οι εργαζόμενοι δικαίωμα επαναπρόσληψης. Και μια σειρά άλλα μέτρα που θεωρούμε ότι είναι λειψά προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ αντίθετα, ακόμα και από την ενίσχυση, ανετιολόγητα εξαιρείται τις μικρές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις με κάτω των 50 εργαζομένων. Και δίνεται απλόχερα ενισχύσεις προς τις μεγάλες μόνο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σε σχέση με τα μέτρα στήριξης των καλλιτεχνών, και αυτοί θεωρούμε ότι είναι λιπές το βήμα που γίνεται, γιατί ουσιαστικά η μερίδα του λέοντος των ενισχύσεων δίνεται στις μεγάλες αίθουσες, όταν μπαίνει το κριτήριο του αριθμού των θέσεων που διαθέτουν οι αίθουσες. Για μας το κριτήριο πρέπει να είναι τα ανελαστικά έξοδα. Η πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το ΚΚΕ από το Μάιο του 2020 πρότεινε μέτρα τόσο υπέρ των εργαζομένων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων κατά καλλιτεχνών, όσο και υπέρ των μικρών επιχειρήσεων του χώρου, με μέτρα ενίσχυσης όπως πέρα από την οικονομική ενίσχυση, ελάφρυνση και αναστολή χρεών τους, διαγραφή τόκων και προστήμων και άλλα. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον το κατελάσσιο θα πρέπει να αυξηθεί η αποζημίωση στο 30% των θέσεων από το 20% που λέτε, ώστε να μπορεί στοιχειοδός να ενισχυθούν και οι μικρές νοικιασμένες, μικρές αίθουσες, καλλιτεχνικές αίθουσες. Επίσης, σε σχέση με τους εργοδότες που θα στηριχθούν, να τροποποιηθεί η πρόβλεψη που λέει ότι μπορούν να καλυφθούν ακόμα και αναπολύσει μέρος σε σύνολο του προσωπικού του, τουλάχιστον για αυτούς που το κάνουν στο διάστημα από τη δημοσίευση μέχρι και την ψήφιση, από την εισαγωγή μέχρι και την ψήφιση του νόμου. Πρέπει να ενταχθούν σε αυτές τις διαδικασίες και οι κλειστές επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν να ανοίξουν από το πρώτο κύμα της πανδημίας, διότι κατά κανόνα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου όλοι οι απασχολούμενοι σε αυτές είναι εταίροι με εξαίρεση το τεχνικό προσωπικό. Αυτοί δεν είχαν προσλάβει μέχρι τώρα τεχνικό προσωπικό και θα πρέπει και αυτοί να στηριχθούν. Ευχαριστούμε πολύ. Μία μόνο κουβέντα και κλείνω. Για να μην μείνει αναπάντητο, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για το άρθρο 68 του νομοσχεδίου και δεν θέλουμε να αφήνονται αιχμές σε σχέση με την τοποθέτηση του ΚΚΕ. Για μας, αποκλειστικά και μόνο κριτήριο είναι να απαλλαγούν οι εκλεγμένοι, οι δήμαρχοι που σέρνονται πραγματικά στα δικαστήρια, γιατί απειθάρχησαν στις δεσμεύσεις για την τήρηση των μνημονιακών περιορισμών στη λογική των ελλημάτων, γιατί αποφάσισαν να δράσουν υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, γιατί πήραν αποφάσεις όπως για παράδειγμα της πληρωμής εργαζομένων που
μνημονιακές δεσμεύσεις τους απαγόρευαν να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους, όμως ήταν απολύτως απαραίτητοι και χρήσιμοι για τις λαϊκές ανάγκες, γιατί ήρθαν σε αντίθεση με τα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως για παράδειγμα η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, που παρενέβη με όρους αυτεπιστασίας για την διαμόρφωση και παράδοση στο λαό της περιοχής του Νοτίου Πάρκου της Πάτρας. Αυτές τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι δεν τις καλύπτει η συγκεκριμένη ερμηνευτική διάταξη, γιατί για ακόμη μια φορά επαναφέρει το ζήτημα των ελλημάτων σε αυτά τα μεγάλα να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα. Και βέβαια εννοείται ότι εμείς δεν έχουμε καμιά πρόθεση να καλύψουμε αυτούς που βουτάνε το χέρι στο μέλι, που τους γνωρίζουν άλλοι και όχι το ΚΚΕ.